Λοιπόν, εγώ είμαι εδώ για να σου πω ότι αγόρι μου, είσαι βλαμμένος, αρκεί να μην πητάς, τώρα έφαγες. Ότι η κατάστασή μου είναι αυτή, φίλε, όχι ρε Γκίνα, κατέβα, είδες έπεσες. Φίλε, τα τρώω, γιατί θα λήξουν στο τέλος. Πού το, 31 Τρίτου του 22. Οπότε τώρα κάθομαι. Πήραμε πολλά ημερολόγια, ρε παιδί μου. Να κάνω. Αυτά. Θα τα αφήσει να χαλάσουν, είναι αμαρτία μεγάλη. Δεν μπορώ να το βγάλω, ρε παιδί μου, τώρα. Τι θα γίνει. Ορίστε. Αυτά. Σ' αφήνω. Και τα λέμε το πρωί. Γιατί προς το παρόν. Αλλάζω ρηχτάρια, βάζω πλυντήρια και είναι 8 ώρα το βράδυ. Δεν μας απασχολεί αυτό. Καλημέρα, και εγώ είμαι εδώ για να σου πω ότι η κατάσταση μου είναι αυτή. Έχω σκουπίσει, έχω σφουγγαρίσει, έχω βάλει πλυντήρια, έχω απλώσει πλυντήρια. Έχω μαζέψει πλυντήρια και έχω να βάλω κομμένα, δεν σε νοιάζει, αλλά κάτι πρέπει να σου πω. Έκανα και ένα μπάνιο, έβαλα και κραγιόν για να κάτσω μέσα στο σπίτι. Ο παιδικός δεν είναι ανοιχτός λόγω καιρού, αν και έχουμε λιακάδα, αλλά εντάξει, Κλάιν. Αυτά. Τι άλλο. Να μαγειρέψω δεν έχω, γιατί έχω από χθες τραχανά με μοσχάρι. Αυτά. Η κατάσταση είναι αυτή, 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 ναι. Λοιπόν, κάτσε καλέ. Τώρα η κατάστασή μας είναι αυτή. Αυτά. Με τι θα παίξουμε ακριβώς? Να. Wow. Με το πιάτο, ε. Εντάξει. Λοιπόν, η κατάσταση τώρα είναι... Τι είναι αυτό εδώ? Είναι αυτή. Έβαλα λίγα κεφτεδάκια, λίγες πεδάτες προσδιγανισμένες και λίγα τέτοια. Είναι αυτά του Ιφαντή, ξέρεις, με το λουκάνικο. Αυτά. Για να τσιμπήσουμε τώρα το απόγευμα, η κατάστασή μου δεν ξέρω, δεν διορθώνεται. Αυτά εντωμεταξύ πρέπει να έχουν γίνει κιόλας. Κάτσε να πάρω τα δω για να σου τα δείξω. Έλα, ξεδέρφια, έγιναν. Τσίμπησα δύο πατάτες, ξέρεις. Βέβαια, με πιάσει το μάτι. Αυτά. Λοιπόν, ωραία ήτανε αυτά με το λουκάνικο του Ιφαντή. Κοίτα, για πάρτι, ξέρω εγώ, είναι ωραία ιδέα, έτσι σαν να τα δεις, ρε παιδί μου. Κατάλαβες τι εννοώ, να τα... Αγόρι μου, θες να με διορθώσεις, γιατί έχω χάσει τα λόγια μου. Πες μου την αλήθεια, για κοίτα μέσα στα μάτια. Λοιπόν, και εξηγήσου. Σε παρακαλώ, εξήγησε στα κορίτσια. Ναι, εντάξει. Αλλά θα προτιμούσα το σκέτο του λουκάνικου. Γιατί είμαι έτσι, ρε φίλε, δεν ξέρω, θα πιάσω σήμα από κάπου, λες. Άμα πιάσω, θα σου στείλω τζάμπα μεγκαμπάιτ, εντάξει. Αυτά. Καλημέρα, και εγώ είμαι εδώ για να σου πω ότι η κατάστασή μου είναι αυτή. Έχει πολύ κρύο, ρε Γκίνα, έχεις να πεις κάτι. Και έχω πονοκέφαλο, τα κλασικά. Τώρα, σε λίγο θα ξεκινήσω να επαναφήσω τη μικρή. Τι κάνεις, κουπέ, θες να πεις κάτι στα κουρίτσια? Έλα, αχ, μου έκανε επίθεση. Μη με κάνεις, μωρή. Α, αυτά. Εντάξει. Την άφησα. Παιδικό. Και τώρα πάω να πάρω ένα καφέ. Αυτά. Και θέλω... δεν θα έκανα, δεν λες, αλλά να. Θέλω πάλι να πάω να κάνω τα ριχτάρια. Έχω βαρεθεί να πλένω ριχτάρια, δεν μπορώ άλλο. Αυτά. Κατάσταση είναι αυτή. Λοιπόν, ξεκίνησε, δεν ξέρω, όλο με χρονοκαθυστέρηση ξεκινάω. Φίλε, έχω πονοκέφαλο, δεν μπορώ. Ήρθα σπίτι, ρε, να καθαρίσω, να μην χάσω. Ναι. Και να μην έχω άγχος, ρε παιδί μου. Γι' αυτό ήρθα, άφησα τον καφέ μου να τα κάνω και μετά να βγω έτσι με την ησυχία μου. Αυτά. Λοιπόν, τώρα αλλάζω ριχτάρια, τα έχω πετάξει όλα στο πάτωμα και αυτά, που είναι για πλύσιμο. Η κατάσταση της Ραγκίνας είναι αυτή. Δεν θέλει μάλλον να πάω και να τα πλύνω. Θέλεις να τα αφήσουμε άπλυτα? Για πες τα κορίτσια. Έλα, πες τους. Δεν θες να τα πλύνουμε? Δεν θέλεις? Πες την αλήθεια. Για κοίτα με στα μάτια. Λοιπόν, και εξηγήσου. Δώσε μια εξήγηση, κουπέλα μου. Μην πηδάς αρχικά. Τα βάλουμε για πλύσιμο, ρε Γκίνα. Εντάξει. Μπράβο. Κατάστασή μου είναι αυτή.
Έχω πονοκέφαλο ακόμα. Δεν ξέρω. Έχω τελειώσει το σπίτι. Φίλε, να σου πω κάτι. Δεν είμαι ενθουσιασμένη με τον μπουφάν που πήρα από τα Σελεστίνο, ρε. Δεν ξέρω, δεν είναι έτσι όπως το είδα, έτσι όπως το φανταζόμουν. Καλό είναι, αλλά δεν ζεσταίνει, ρε παιδί μου, ξέρω κι εγώ. Τέλος πάντων. Αυτά. Και η φόρμα τελικά δεν είναι έτσι όπως... Δεν μ' άρεσε. Εμένα προσωπικά δεν μ' άρεσε. Τώρα μπορεί να έτυχα εγώ σε αυτά, ρε παιδί μου. Μπορεί να έχει. Γιατί η φίλη μου μου λέει ότι αυτά που έχει πάρει αυτή είναι πάρα πολύ ωραία. Εμένα μου μαδάνε. Ξέρω ότι πάει λάθος. Αυτά, σε αφήνω. Και ό,τι άλλο είναι, σε ανοίγω. Λοιπόν, ήρθα σπίτι. Έκανα μπάνιο τη μικρή. Ρε φίλε, αυτές οι μάσκες. Θα μου πεις, μη φοράς κραγιόν. Τι να κάνω, ρε. Λοιπόν. Πήγα γαλαξία. Βουάου, πες. Πατατάκια με ξύδι πήρα. Αυτή είναι εδώ την κούκλα. Η Τσέλση πρέπει να είναι. Α, ναι, το γράφει κιόλας. Ναι. Είναι εδώ. Τίνω σαλάτα. Χυμούς για τη μικρή. Πω, ρε φίλε, πολύ ωραία είναι αυτά. Είναι με φιστίκι μέσα. Τα έχω πλύνει τα χέρια μου και τρώω. Ελιές πήρα. Μου τις έβαλε λίγο πέρα σε άλλη σακούλα. Τι έσταζε. Εσύ πες τώρα μάσα μωρή και μετά μιλά. Αλλά τι να κάνω, δεν προλαβαίνω. Αυτό εδώ το είχε σε προσφορά. Αυτά εδώ. Ήθελα να πάρω την μπαρμπαστάθητα έτοιμα που έχει μέσα και καρότο και κρεμμύδι και πατάτες και τέτοια. 3,5 ευρώ το είχε προσφορά, στο είπα, δεν θυμάμαι. Και μετά πως κοιτάω, είχε αυτό, ρε φίλε. Και πολύ πιο φθηνό. 1 ευρώ και κάτι. Και λέω πάρε αυτό, είναι μισό κιλό σχεδόν. Και έτσι είχα, δεν μπορώ εγώ να βάλω τώρα ένα καρότο, ένα κρεμμύδι. Klein mind. Πήρα αυτό εδώ πέρα. Αυτό δεν το είχαμε. Δεν ξέρω, γαμώτο. Είναι τώρα αυτά. Γιατί δεν το είχαμε, αφού έχουμε ένα νούμερο 4 εμείς. Μήπως είναι διάφορες σειρές. Μπορεί. Πήρα μόσχο κάριδο. Και ρύζο γκοφρέτες. Αυτά. Και ένα νεράκι που είχα. Αυτά. Οπότε σε αφήνω να σε μαζευτώ, να φάω και το σοκολατάκι μου. Είναι το δεύτερο σακούλι που τρώω για να καταλάβεις. Και ό,τι άλλο είναι, σε ανοίγω. Καλημέρα και εγώ είμαι εδώ για να σου πω ότι η κατάστασή μου είναι αυτή ακριβώς έτσι όπως τη βλέπεις. Γεια σου Τζάκσον, τι κάνεις, όλα καλά. Γεια σου αγόρι μου. Γεια σου αγόρι μου. Και πήγα στο σκλαβενίτη, πήρα 2 αυγά, τα οποία τα είχαμε στη τσέπη μου για να μην σπάσουν τώρα μέσα στη σακούλα. Τα εδώ. Πήρα τάπερ που μέσα έχει άλλα 2 τάπερ. Τι θα γίνει. Δες. Υπέροχο. Φίλε, μόνο 2,5 ευρώ έκαναν. Αυτά και είναι μια χαρά τάπερ, ρε. Και κλείνουνε και καλά. Λοιπόν, πήρα αυτά εδώ. Τι θα γίνει. Αυτά εδώ. Λοιπόν, πήρα αυτές εδώ τις πένες που είναι πάρα πολύ μικρές. Δεν ξέρω αν μπορείς να το καταλάβεις. Είναι κούτσικες. Και τις πήρα για να μπορεί και η μικρή να φάει έτσι με πιο ευκολία, ρε παιδί μου, να το πω. Πήρα 2 τέτοια νεράκια. Με λεμόνι είναι.
Ένα χυμό. Αυτό εδώ το σαμπουάν, πρώτη φορά το παίρνω, δεν ξέρω. Για δες και εσύ. Είναι με λευκό άργυλο για λιπαρά μαλλιά και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτά εδώ στη μικρή θα τρελαθεί, έχει πάνω και... Πού είναι, αλλά το έχει πάνω και ζωάκι. Σας αρέσουν πολύ τα ζωάκια και έχει διάφορους χαρακτήρες επάνω, τέλος πάντων. Αυτά εδώ. Σακούλες. Και μία κρέμα μαλλιών. Πήρα αυτήν εδώ. Γιατί οι άλλες κρέμες μαλλιών έχουν φτάσει στα ύψη, οπότε πήρα αυτήν εδώ πέρα. Ωραία έπρεπε να είναι όμως, ρε. Καταρχάς μυρίζει τέλεια. Και λέει ότι είναι για όλους τους τύπους. Οπότε γιατί όχι. Τέλος πάντων, επειδή αυτό το βίντεο το κρατάω πάρα πολύ καιρό, θα σε αφήσω και θα σου πω ότι θα σε κλείσω και ότι θα σου πω ότι αυτό ήταν το βίντεο. Και θα τα πούμε σε ένα επόμενο και φιλιά πολλά.